Απίστευτο. Απίστευτο. Κοιτάξτε τι γίνεται μπροστά, παιδιά. Κοιτάξτε. Με δέος και ενθουσιασμό, τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου Μυθοκλουσμένη συνειδητοποιούν τις διαστάσεις της υπόγειας σύραγγας που αποκαλύπτεται μπροστά τους. Όπως εξηγεί ο γεωλόγος ερευνητής Τέλειος Μανολιούδης, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια υδραγωγεία της Ελλάδας που κρύβεται στα έγκατα της γης, στην περιοχή ανάμεσα στο Σκαλάνι και τα Σπήλια. Έχουμε λοιπόν μια σύραγγα, παρόμοια υπάρχει στη Σάμο, το Ευπαλλήνιο όρημα το οποίο είναι γνωστό. Σκοπός είναι να περνάει νερό. Επειδή τότε δεν είχαν αντίες και συγκροτήματα που να τραβάνε, τρυπούσαν το βουνό και περνούσαν με μια κλίση περίπου 1/1000 τόσο έχει υπολογιστεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έπρεπε να τρυπήσουν 1130 μέτρα τόσο το υπολογίζουμε από τους χάρτες. Εδώ τελειώνει το νερό. Μια χαρά να βγει. Τους τελευταίους μήνες και αφού συνάντησαν σε πηγές πληροφορίες για την ύπαρξη της σύραγγας που φαίνεται να καθαρίστηκε την περίοδο της Αιγυπτιοκρατίας στην Κρήτη, τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας άρχισαν να αναζητούν πληροφορίες και κατευθύνσεις από τους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής. Απίστευτο. Δεν άργησαν να εντοπίσουν την είσοδο και την έξοδο της σύραγγας που κατασκευάστηκε για να φέρνει νερό στο Χάνδακα, πιθανότατα τη Ρωμαϊκή εποχή είτε ακόμη και νωρίτερα. Στα 1839 οι Αιγύπτιοι, διότι τότε είχαμε Αιγυπτιοκρατία, καθάρισαν μία σύραγγα μήκους 1150 μέτρων έγραφε και μάλιστα πέθαναν και πολλοί από έλλειψη οξυγόνου. Αυτό από μόνο του ήταν μία πληροφορία η οποία έπρεπε. Οπότε επισκεφθήκαμε την περιοχή, συνεργαστήκαμε με τους τοπικούς φορείς. Τα λαξεύματα στην πηγή Φουντάνα παραπέμπουν σε αρχαία εποχή. Έχει κάνει σχετική δημοσίευση ο Νίκος Γιουγκουρτάκης, ο αρχαιολόγος, συγκριτικά βέβαια και με άλλα τέτοια παρόμοια έργα και το τοποθετεί στη ρωμαϊκή εποχή, ίσως από το Τούβλα ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Ακόμη πιο εντυπωσιακό δεδομένο από την ίδια την ύπαρξη της σύραγγας που σώζεται σε σχεδόν άρτια κατάσταση είναι το μέγεθός της. Εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1100 μέτρα, κάτι που την καθιστά ως ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία υδραγωγεία στην Ελλάδα και ευρύτερα το χώρο της Μεσογείου. Εντυπωσιάστηκε γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια κατά τη γνώμη μου. Έχει μια εμβέλεια η οποία ξεπερνά τα όρια της πόλης, ξεπερνά τα όρια της χώρας και θα πρέπει άμεσα να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να καταγραφεί σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία σήμερα. Σίγουρα με βάση τα στοιχεία που ψάξαμε για την Ελλάδα, ναι, είναι το μεγαλύτερο και βέβαια η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί. Στη σύραγγα ξεναγήθηκε πρόσφατα εντυπωσιασμένος και ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το μνημείο που περιμένει να έρθει στο φως εξετάζεται λεπτομερώς με τη συνδρομή των τοπικών αρχών ώστε να γίνει αντικείμενο αρχαιολογικής έρευνας για τη χρονολόγηση και την αξιολόγησή του με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Και γιατί όχι να γίνει άμεσα προσβάσιμο μνημείο. Δίπλα δηλαδή στο Ηράκλειο υπάρχει ένα τέτοιο μνημείο το οποίο νομίζω ότι είναι παγκόσμια εμβέλεια και δεν το γνωρίζουμε εμείς οι πολίτες αυτής της πόλης. Θα πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες, να αναδειχτούν όλα αυτά τα μνημεία, να δούμε μέσα σε ποιο πλαίσιο θα αναπτύξουμε ένα δίκτυο διαδρομών στα μνημεία αυτής της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν επισκέψιμοι χώροι, να δημιουργήσουμε διαδρομές τέτοιες, οι οποίες θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε όλη την περιοχή.